βλέπουμε και φωτογραφίες με τον Γιώργο Πατούλη. Ναι, είσαστε Γιώργο. Αν συμφοιτητές, αλλά σας συνδέει και μια φιλία. Βεβαίως. Και μια συνεργασία φυσικά. Βεβαίως, και γι' αυτό να το πούμε και αυτό, ναι. Τώρα που τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τον στηρίζετε ακόμα έτσι, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι. Και θα τον στηρίζω πάντα. Ακριβώς. Εγώ είμαι αυτός που έκανε την ανάρτηση, δηλαδή τώρα εμένα με σοκάρει να βλέπω από την επόμενη ώρα, όχι μέρα, που έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις. Ο Γιώργος απεσήρθη μόνος του και μπράβο του που πήρε. Δεν ήθελε να αναμοκλεύσει τα πράγματα ή να τα φέρει σε μια ακραία κατάσταση και δεν διεκδίκησε δηλαδή το αντάρτικο της περιφέρειας. Αποφάσισε τέλος πάντων να συνεχίσει να στηρίζει το κόμμα το οποίο πιστεύει. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Δεν μπήκε δηλαδή σε μια περιπέτεια και για το κόμμα και για εκείνον. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολιτική γενναιότητα αυτό που έκανε. Το να αρχίσουν, όχι όλοι, αλλά πολλοί κόσμος να ανεβάζουν φωτογραφίες αγκαλιά με τον Χαρδαλιά, με τον Νίκο, ο οποίος να πω ότι πράγματι είναι μετά τον Γιώργο μια άριστη επιλογή. Γιατί γνωρίζει την αυτοδιοίκηση πάρα πολύ καλά, γιατί έχει αποδείξει ότι είναι πολύ ικανός σε ό,τι έχει αναλάβει. Αλλά κάτσε, ρε αδερφέ. Περίμενε λίγο, δηλαδή, με τη μία να δείξει ότι είμαστε στη φιλαράκια για να πάρεις μία θέση. Εγώ αυτό στην πολιτική το συχαίνω και νομίζω ότι έχει κοντά ποδάρια. Το ότι ξέρω εγώ, πάω και γλύφω και χώνομαι και. Αυτό συμβαίνει παντού, και, δεν είναι και μόνο. Κολλάω. Είδες, λοιπόν, χάρη μου, γιατί δεν εκτιμάται αληθινά ο άνθρωπος. Είδες, γιατί χάρη μου. Γιατί λες αλήθειες και αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, θεωρείς ότι ήταν δίκαιο αυτό που έγινε, άσχετα με το ότι ο ίδιος αποσύρθηκε έτσι. Αλλά θέλω λίγο την άποψή σου πάνω σε αυτό. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε, ήταν εγώ θα το πω διαφορετικά. Ναι. Θεωρώ ότι ο Πατούλης, ως προς αυτό που ξέρω εγώ και 4 χρόνια συνεργαστήκαμε και εγώ σαν τομεάρχης και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, θεωρώ ότι κάναμε έργο το δικό μου κομμάτι. Για το δικό μου κομμάτι είμαι πολύ περήφανος, γιατί φτιάξαμε το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής. Δεν υπήρχε. Τώρα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας μετά το φεστιβάλ. Το έφτιαξες εξ αρχής. Μετά το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Αυτό επειδή δεν έγινε μόνο επειδή εγώ είχα την ιδέα ή τις γνώσεις ή τη θέληση να γίνει. Τη θέληση την είχε ο Γιώργος από την πρώτη στιγμή. Είπαμε, συνεννοηθήκαμε ότι ο πολιτισμός είναι η ραχοκοκαλιά μιας υγιούς κοινωνίας. Το είπε και το έκανε. Και βεβαίως το κονδύλι που ξοδεύτηκε τετραπλασιάστηκε από το παρελθόν. Από το κονδύλι της διοίκησης Δούρου. Και οχταπλασιάστηκε από το κονδύλι της διοίκησης Σγουρού. Εγώ δεν θα κρίνω γιατί εκείνες οι διοικήσεις στον πολιτισμό και αθλητισμό, γιατί είχα και τα δύο κομμάτια, δίνανε πολύ λιγότερα χρήματα. Μπορεί να ήταν εποχές τέτοιες, τα μνημόνια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Πατούλης γιατί ξοδεύτηκαν χρήματα. Ξοδεύτηκαν για τον πολιτισμό, παιδιά. Ξοδεύτηκαν για τον πολιτισμό. Δεν θα απολογηθώ, εγώ δεν τα βάλα στην τσέπη μου. Όχι, προς Θεού, όχι, δεν το λέμε για μένα. Ναι. Ούτε δεν ξέρω τι. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να. Επειδή ακούω διάφορα ότι το ταμείο, ξέρω εγώ, άδειασε κλπ. Τα λεφτά που είναι στο. Που παραλαμβάνει μια διοίκηση είναι για να τα κρατάς κουμπαρά ή για να κάνεις έργο. Κάναμε έργο. Στο δικό μου κομμάτι είδα ότι κάναμε έργο. Και είμαι ικανοποιημένος γι' αυτό. Είδα ότι στην πανδημία ήμασταν οι πρώτοι και η αντιπολίτευση τότε φώναζε πάρα πολύ, τι κρύβεται από πίσω, που κάναμε τα live streaming. Δώσαμε δουλειά σε πολύ κόσμο. Βοηθήσαμε πολλούς καλλιτέχνες και δώσαμε και τη δυνατότητα στον κόσμο που ήταν κλεισμένο στα σπίτια του μέσω του YouTube να βλέπει πράγματα. Ακριβώς. Και σε καμία περίπτωση, χάρη μου, δεν αμφισβητούμε ούτε το δικό σου έργο, ούτε του Γιώργου Πατούλη. Εγώ μιλάω για τη συγκεκριμένη στιγμή, για εκείνη τη στιγμή. Για το Ζεμπέκικο. Για το Ζεμπέκικο. Η δουλειά που έχει γίνει, που έχετε κάνει. Πολλά έχουν υποθεί για το Ζεμπέκικο. Εγώ, σαν φίλος, δεν θα κρίνω τώρα το φίλο μου, δεν θα διαγράψω το φίλο μου επειδή χώρισε ένα Ζεμπέκικο. Τώρα, αν αυτό ήταν αφορμή, αν αυτό ήταν πράγματι με ένα ατόπιμα που ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει το μήνυμα ότι θα είμαστε. Αυστηρή απέναντι σε οτιδήποτε προσβάλλει την κοινή γνώμη ή το κοινό αίσθημα. Και αυτό είναι μια απόφαση την οποία εγώ θα τη σεβαστώ φυσικά, γιατί θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να διοικήσει τη χώρα
που είναι σε παγκόσμιο κλειδονισμό έτσι κι αλλιώς. Και προέρχεται και με τα μνημονιακά. Είναι δύσκολη η εποχή. Θέλει άνθρωπο που να γνωρίζει από οικονομία. Το ξέρει καλά αυτό. Είτε λέμε ότι ο κόσμος έχει οικονομικά προβλήματα και ο πληθωρισμός έχει αγγίξει τη χώρα και την έχει, και ταλανίζει τον μέσο άνθρωπο. Ο πληθωρισμός των τροφίμων τα ακούτε κάθε μέρα. Mm. Από την άλλη μεριά, εγώ είμαι της άποψης ότι αν δεν, οι δείκτες οικονομίας δεν είναι υγιείς, αυτός ο άνθρωπος που τώρα ταλαιπωρείται και σπρώχνεται πολλές φορές από την αντιπολίτευση να βρήσει τη διοίκηση, να μιλήσει ενάντια της διοίκησης και να πει: εγώ δεν έχω, κύριε. Πολύ χειρότερα θα περάσει αν οι οικονομικοί δείκτες, οι οικονομικοί δείκτες της χώρας είναι χαμηλά. Γιατί τότε θα φτάσει η στιγμή που θα ξανάρθει μνημόνιο. Και θα είναι σε εξαθλίωση και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στη μεγάλη εικόνα πρέπει να κοιτάμε πάντα. Δεν είναι ότι δικαιολογώ όλες τις ενέργειες της κυβέρνησης αυτής. Άλλωστε εγώ δεν εγγράφηκα στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ μου δόθηκε η δυνατότητα. Δεν έχω ανάγκη. Νομίζω ότι κατέβαινε ως ανεξάρτητος. Κατεβαίνω ως ανεξάρτητος επειδή το ζήτησα. Αλλιώς έχω τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ποιος δεν θέλει να έχει στήριξη μιας κυβέρνησης, ενός μεγάλου κόμματος. Εγώ νομίζω ότι και τα δύο κόμματα, και το Πασόκ θα σε ήθελε και να έχετε την εκπαιδεία. Όπως και να έχει. Και άνθρωποι θέλω... από το Πασόκ, να το πω και αυτό, ναι. Είναι στο ψηφοδέλτιό μου και θεωρώ ότι περιλαμβάνω όλο το αστικό τόξο, η παράταξή μου δηλαδή, για την επόμενη ημέρα.